Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Πάμε στον Γιώργο Τσελίκα. Είναι στο Νέο Κόσμο ο Γιώργος. Να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι, παιδιά. Πριν περίπου 2 ώρες, ένας 35 χρόνων, όπως λένε οι περίκοι μαρτυρίες, πάντα θα σας πω, κατέβηκε από τα μάξη και σύλληφθε μέσα στο ισόγειο που βλέπετε εκεί. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από τους γειτόνους, είπε ότι είχε όπλο. Τώρα, αμέσως ειδοποιήθηκε η ισχυρή αστυνομική δύναμη, είναι ομάδα όποια εδώ. Είναι περιμετρικά, έχουν ζώσει όλο το οικοδομικό τετράγωνο ισχυρή αστυνομική δύναμη με ομάδα Δίας και αστυνομικούς. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν αν είναι μέσα ή ήρθε, μπήκε και έφυγε αμέσως. Επικοινωνία τώρα, δεν υπάρχει με το διαμέρισμα. Ίσως επικοινωνία. Να παρεμβάσω την πόρτα. Ναι. Επαναλαμβάνω εντάχει, δεν γνωρίζουμε αν είναι το άτομο αυτό 35 χρόνων μέσα στο κτίριο. Πάντως οι περίκοι είπαν ότι είδαν να αποβιβάζεται από ένα αυτοκίνητο και να μπαίνει μέσα με όπλο. Αυτές λένε οι πληροφορίες. Ο Γιώργος, αναμένουμε, Γιώργο, είσαι εκεί, το παρακολουθεί και ο Θεοδός Ισπάνου. Αυτό το μπαλκόνι με το σεντόνι που βλέπετε απλωμένο έξω, εκεί είναι το διαμέρισμα. Οι πληροφορίες επίσης λένε ότι μάλλον είναι το σπίτι της μητέρας του, του 35χρονου. Τώρα πήγαινε να επισκεφτεί, πήγαινε να ζητήσει κάτι και έφυγε, είναι ακόμα μέσα, ακόμα είναι σε εξέλιξη. Όλη η επιχείρηση. Θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στο Νέο Κόσμο βρίσκεται ο Γιώργος. Είμαστε πάντα σε ζωντανή σύνδεση με τον Νέο Κόσμο να μάθουμε την εξέλιξη.